Καλή σας μέρα, παιδάκια. Σήμερα θα πούμε ένα κυπριακό παραμυθάκι και ο συγγραφέας είναι Andreas Δημητρίου. Το παραμύθι μας ονομάζεται «Το Θαύμα». Για ανοίξτε τα αυτάκια σας. Μια φορά και έναν καιρό, στα πολύ παλιά χρόνια, σε ένα μικρό χωριό ζούσαν μια χείρα, η κυρία Ευτυχία, με τα 5 παιδιά της. Ήταν πολύ φτωχή. Δεν είχε δική της περιουσία, ούτε χωράφια να τα καλλιεργεί. Μόνο ένα φτωχικό μικρό σπιτάκι. Στεβαζόντουσαν όλοι σαν σαρδέλες σε ένα μικρό δωμάτιο. Τα παιδιά κοιμούντουσαν 2-2 στα κρεβάτια τους για να τα χωράει. Η κυρία Ευτυχία κατάφερε να βρει δουλειά στο μήλο του χωριού. Το μερακάματο ήταν 3 γρόσια την ημέρα, τα οποία μόλις έφταζαν για να πάρει ένα μικρό ψωμί. Η αφεντικίνα της, η Μιλανού, ήταν μια πολύ κακιά και ζηλιάρα γυναίκα. Ζήλευε επειδή το μοναχό παιδί της ήταν αδύνατο και χλωμό, ενώ τα παιδιά της κυρίας Ευτυχίας ήταν ζωηρά με ροδοκόκκινα μάγουλα. Η μεγάλη της κόρη, η Χαρά, μόλις 7 ετών φοιτούσε στην πρώτη τάξη δημοτικού και ήταν το καμάρι του χωριού. Ψηλό κορίτσι, ευγενικό, με ρούχα καθαρά, μολονότι μπαλωμένα. Καθαρά νύχια και μαλλιά πιασμένα σε κοτσίδες. Ήταν και το δεξί χέρι της μητέρας. Της βοηθούσε σε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Έμαθε να πλένει και να σιδερώνει τα ρούχα. Ακόμα πρόσεχε και τα μικρά της αδερφάκια. 4 χαριτωμένα αγοράκια ηλικίας 1-4 χρόνων, για να μπορεί η μητέρα της να πηγαίνει στην δουλειά. Κάθε μέρα η κυρία Ευτυχία ευχαριστούσε τον Θεό και κάθε Κυριακή όλη η οικογένεια πήγαινε στην εκκλησία. 12 ολόκληρες ώρες εργαζόταν στο μήλο, καθώς το αλεύρι έπεφτε για να ημίσουν τα σακιά, λίγο-λίγο έπεφτε και στις τσέπες της. Όταν γύρισε στο σπίτι της, τίναζε τα ρούχα της στο τραπέζι, ενώ άδειασε και τις μισογεμάτες τσέπες της ποδιάς της. Με αυτόν τον τρόπο, σε 5-6 μέρες, μάζευε 1 κιλό αλεύρι, αρκετό για ένα μεγάλο σταρένιο ψωμί ή κουλούρια ή παξιμάδια. Η πονηρή Μιλονού, όταν κατάλαβε τι γίνεται, προτού σχολάσει η κυρία Ευτυχία, την έβαζε να τεινάζει τα ρούχα της και να αδειάζει τις τσέπες. Το λιγοστό αλεύρι πήγαινε χαμένο στο χωματένιο δάπεδο. Και λέει, δεν φτάνει που σε πληρώνω, με κλέβεις και από πάνω. Αν ξανακλέψεις αλεύρι, θα σε διώξω από τη δουλειά. Της απαντά, σε παρακαλώ κυρία, αθελά μου έγινε, δεν θα ξανασυμβεί. Έτσι τα 3 γρόσια δεν έφταναν για να αγοράσουν τίποτα από τον μπακαλικό ή το μονάβικο. Μια μέρα η κυρία Ευτυχία σχόλασε αργά το απόγευμα. Τα παιδιά που την περίμεναν νηστικά από το πρωί έκλαιγαν και ζητούσαν φαγητό. Η κυρά μας τα έβαλε να ξαπλώσουν στο κρεβάτι τους. «Ώσπου να κοιμηθείτε λίγο, θα βάλω λίγα κοκκιά στην κατσαρόλα να ψηθούν». Μέσα στην απελπισία της, μάζεψε μικρές πέτρες από τον δρόμο. Τις έβαλε στην ποδιά της και τις έριξε στην κατσαρόλα. Μια παράξενη μυρωδιά από το νερό και τις πέτρες μέθησε το μικρό σπιτάκι. Καπνός έβγαινε από την καμινάδα. Οι γείτονες τότε
άρχισαν να διορωτούνται. «Μπράβο στην κυρά Ευτυχία! Τυχερή η κυρά Ευτυχία! Ίσως ο Μιλωνάς να της έδωσε αυξήσει!» Έτσι εξηγείται τώρα και το μαγείρεμα που μυρίζει σαν κρέας βοδινού, η λαγοστιφάδο. Από το ξύδι που έριξε στο νερό, οι πέτρες μύριζαν εξωτικό φαγητό. Κάποιος ζητιάνος που ήταν ανεβασμένος στον κοντινό λόφο παρακολουθούσε να δει καπνό, που σημαίνει ότι κάποια νοικοκυρά ή φουρνίζει για λίγο ψωμί ή μαγειρεύει φαγητό. Το μάτι του έπεσε στην καμινάδα του μικρού σπιτιού που βρισκόταν στην άκρη του χωριού, ανάμεσα στο πράσινο και το ποτάμι να περνάει δίπλα από αυτό. Ο ζητιάνος κατέβηκε τρέχοντας και σε λίγο βρέθηκε μπροστά στην πόρτα της κυρίας Ευτυχίας. Χτύπησε την πόρτα 2-3 φορές. Η κυρά του άνοιξε αμέσως. «Πέρασε μέσα, γέροντά μου, να ξαποστάσεις. Με συγχωρείς, κύρα μου, η μυρωδιά του φαγητού μου έσπασε τα ρουθούνια. Τι καλό μαγειρεύεις, κοντεύω να πεθάνω από την πείνα». «Χίλια συγγνώμη, καλέ μου άνθρωπε, να σου βάλω να πιεις νερό, αν θες, αλλά φαγητό δεν υπάρχει». «Και τότε τι μυρίζει τόσο ωραία?» «Πέτρες με ξύδι και χόρτα, γέροντα μου. Προσπαθώ να ξεγυλάσω τα 5 μικρά μου να αποκοιμηθούν για να ξεχάσουν την πείνα τους». Εκείνη τη στιγμή η κυρά ξέσπασε σε γοερό κλάμα και πήγε κοντά στον γέροντα για να μην την ακούσουν τα παιδιά και να ξυπνήσουν. Ο γέροντας τότε πλησίασε το τραπέζι. Έβγαλε από την κατσαρόλα, από τη σακούλα του, ένα μπουκαλάκι λάδι, ένα ξύδι, ένα μεγάλο ζεστό σταρένιο ψωμί σαν φεγγάρι, μια ρέγγα και φρέσκα κρεμμύδια. «Πήγαινε τώρα να φέρεις την κατσαρόλα με τα κουκιά και φώναξε στα παιδιά να έρθουν στο τραπέζι», της λέει. Η κυρά πάει στην κατσαρόλα, την ανοίγει και έκπληκτη βλέπει χοντρά καλοψημένα κουκιά με λάχανα και μυρωδάτα κολοκύθια. Χαρούμενη από το θέαμα φώναξε «Θαύμα, θαύμα!». Από τις χαρούμενες και δυνατές φωνές τις ξύπνησαν τα παιδιά και μαζευτήκαν στο τραπέζι. Πρώτη φορά θα έτρωγαν ρέγγα. Μόνο τη μυρωδιά της ήξεραν όταν την έψιναν οι γείτονες και ερχόταν η μυρωδιά στα ρουθούνια τους. Η μητέρα ζήτησε από τη χαρά να πει την προσευχή. «Καλέ μου Χριστούλη, σε ευχαριστούμε που έχουμε την υγεία μας και το θαυμάσιο φαγητό που μας έστειλε σήμερα. Είναι το πιο νόστιμο που είχαμε μέχρι τώρα. Θα σε αγαπούμε περισσότερο και θα γίνουμε ακόμα πιο φρόνιμα παιδάκια και θα λέω την προσευχή μου 6 φορές, μια για τον καθένα μας». Το πρόσωπο του γέροντα, μόλις άκουσε την προσευχή της μικρής, έλαμψε από χαρά. Ήταν ο ίδιος ο Θεός που άκουσε τις προσευχές, τα παρακάλια της μάνας και της χαράς και ευλόγησε το μικρό σπιτικό τους, προσφέροντας τους και ένα σακί 2 χρυσές λίρες. Μόλις τέλειωσαν το φαγητό τους, ο γέροντας, ο Χριστός, ξεφανίστηκε. Τα χρήματα τα ξόδεψαν με σοφροσύνη. Μεγάλωσαν το μικρό του σπιτάκι, αγόρασαν 2 κατσίκες και μια αγελάδα για να έχουν γάλα και τύρι και το διπλανό κτήμα για να βόσκουν τα ζώα. Η κυρά Ευτυχία δεν χρειάστηκε να ξαναδουλέψει.
αφού υπήρχαν αρκετά λεφτά για τη μόρφωση όλων των παιδιών. Μόλις η Μιλανού έμαθε για τα καθεκαστά, έσκασε από τον κακό και τη ζήλια της. Αρρώστησε βαριά και δεν μπορούσε να δουλέψει στο μήλο. Όμως η κυρία Ευτυχία και τα παιδιά της έζησαν καλά και εμείς παιδάκια καλύτερα. Γι' αυτό σας εύχομαι να είστε φρόνιμοι, να βοηθάτε τους γονιούς σας και να μην ζηλεύετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.